όλη τη μέρα. Λοιπόν, ευχαριστώ, Ειρήνη μου. Εγώ σε ευχαριστώ. Τώρα πάμε να πούμε μερικά tips για το σπίτι. Γιατί όπως και να έχει, το σπίτι μας είναι το κάστρο μας. Και για να διατηρηθεί, θέλει να το περιποιηθούμε. Καταρχήν, βρήκα στο ίντερνετ έτσι κάποιες πληροφορίες και θέλησα έτσι να τις μοιραστούμε μαζί με τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτρες και εμείς θα μιλήσουμε, έτσι θα κουτσομπολέψουμε όπως πάντα. Δεν το συζητάμε. Θα πω κάποια πράγματα που πρέπει να κάνουμε και για ποιο λόγο πρέπει να τα κάνουμε, μερικά tips. Καταρχήν, να πούμε ότι υπάρχουν αρκετοί καπνιστές οι οποίοι καπνίζουν μέσα στο σπίτι. Το καλό είναι να έχουμε έναν ξεχωριστό χώρο να καπνίζουν. Δηλαδή, π.χ. να σκεφτείτε να πηγαίνετε να κάνετε στέκι το μπαλκόνι ή στον απορροφητήρα της κουζίνας, έτσι ώστε να απορροφήσει όταν θέλετε να κάνετε ένα τσιγάρο, αλλά προτείνω καλύτερα στο μπαλκόνι. Μετά, λόγω ότι μερικοί καπνίζουν μέσα στο σπίτι και τα έπιπλα, το ξύλο και όχι μόνο και τα υφάσματα και τα υφάσματα και όλα απορροφάνε τον καπνό, καλό είναι να βάλετε σε ένα μπολ λευκό ξύδι. Θα το αφήσετε για λίγες μέρες στον χώρο που μυρίζει τον καπνό. Δεν φεύγει όμως, με τι εύκολα το αφήνεις 2-3 μέρες και μαζεύει, δηλαδή το κάνουν. Και ή στο τασάκι αν βάζετε λίγο ξύδι, σπάει τη μυρωδιά. Και βέβαια υπάρχουν και ένα σωρό προϊόντα στο εμπόριο. Η λευκή μαγειρική σόδα είναι πολύ καλή για το τασάκι και απορροφάει αμέσως. Δηλαδή, άμα βάζεις ένα τσιγάρο, και στο πυθμένα του από το τασάκι, λίγη λευκή μαγειρική σόδα, θα δεις ότι δεν υπάρχει ούτε καν καπνός. Και τα προϊόντα που έχουν αντίστοιχη εφαρμογή, που είναι αυτά τα αρωματικά για τα τασάκια, αν δείτε τα συστατικά τους έχουν σαν βάση τη σόδα. Επίσης, μας λέει ένα tip ότι τι πρέπει να κάνουμε. Να αλλάζουμε τις πετσέτες στο μπάνιο μετά την τρίτη χρήση τους. Έως την τρίτη χρήση τους. Κάποιοι τις αλλάζουν βέβαια και σε μία μέρα. Αλλά μην τις κρατάτε μετά την τρίτη χρήση τους για το λόγο ότι μαζεύονται πάρα πολλά μικρόβια. Και επειδή έρχονται συνέχεια σε επαφή με το δέρμα μας, δεν μας κάνει καλό, γιατί θα πιάσουμε να σκουπίσουμε τα χέρια μας. Δηλαδή, καλό είναι όσο πιο συχνά να τις αλλάζετε. Ένα άλλο, το σφουγγαράκι που πλένουμε τα πιάτα. Και αυτό θέλει αλλαγές, μη σας πω 2 φορές το μήνα. Για το λόγο και ότι εκεί έχει θέμα με τα μικρόβια, ξέρεις, με τα πιάτα, με τον, μαζεύει. Μην το λέτε, να το αφήσουμε να το ένα τ' άλλο. Ναι, μεν μπορείς να το απολυμάνεις λίγο, να το κρατήσεις λίγο περισσότερο, αλλά πρέπει να αλλάξει εντελώς. Ένα άλλο που διάβασα. Για το πλύσιμο των ρούχων. Μας λένε ότι πρέπει με το που γίνει η πλύση μέσα στο πλυντήριο να απλωθούν κατευθείαν. Γιατί αλλιώς μαζεύουν υγρασία μέχρι να απλωθούν και δεν είναι καλό αυτό. Υγρασία είπε και μύκητες. Ναι, αυτή. Και καλό είναι, λέει, να διαλέγετε ένα μέρος, το πιο φωτεινό μπαλκόνι σας ή τι στην αυλή σας που να πέφτει έτσι πολύ φως, έτσι ώστε να αεριστούν, να καθαριστούν πάρα πολύ καλά. Εννοείται ότι αν έχετε να πείτε και εσείς κανένα tips, τα λέμε εδώ πέρα. Κάτι άλλο, τον κάδο των απορριμμάτων. Και εκεί πρέπει να τον απολυμένουμε. Δεν πρέπει να τον αφήνουμε. Άσχετα ότι μπορεί να βάζουμε μια σακουλίτσα από πάνω και μετά να την μαζεύουμε, δεν σημαίνει όμως ότι παραμένει καθαρός. Σίγουρα. Εκεί πρέπει να το καθαρίζουμε. Ένα άλλο. Λέει, δημιουργήστε ειδικό χώρο για τα παπούτσια πριν εισχωρήσετε στο σπίτι. Γιατί κακά τα ψέματα, πάμε στις δουλειές μας, πάμε τις βόλτες μας, πάμε δεξιά-αριστερά, μαζεύουν ένα σωρό ρήπους. Και αν φτιάξουμε ένα ειδικό χώρο και μπούμε στο σπίτι με τις παντόφλες. Ναι. Θα είμαστε... Είναι το καλύτερο, αυτό είναι αλήθεια. Ένα άλλο που το έκανα και εγώ, έχω κάνει και από αυτά, ένα άλλο,
Είναι το ποντίκι του υπολογιστή, επειδή είναι το συχνότερο μέρος που πιάνουμε, πληκτρολόγιο, ποντίκι. Δεν ξέρω για εσάς, εγώ το πέρασα με ινόπνευμα, με ένα βαμβάκι και ινόπνευμα. Γιατί και εκεί μαζεύονται μικρόβια από τα δάχτυλά μας και δεν το καταλαβαίνουμε και χρησιμοποιούμε, κάνουμε, δείχνουμε και γίνεται αιστεία μικροβίων. Πρέπει να τα προσέχουμε όλα αυτά. Όπως επίσης έχω ακούσει ότι από στο σπίτι και γενικά στο χώρο, όχι μόνο ειδικά στο διαμέρισμα, γενικά σε ένα οίκημα, όπως το ασανσέρ, τα μπουτόν του ασανσέρ, οι μπετούγες, οι χειρολαβές από τις πόρτες, είναι σημεία τα οποία δεν πάει το μυαλό σου, αλλά είναι δύσκολα. Εμείς στο σπίτι μας θα τα καθαρίσουμε στην καθημερινή ή στην εβδομαδιαία καθαριότητα γενική που θα κάνει κάθε νοικοκυρά. Αλλά κάποιοι δεν το πιστεύουν ότι δεν είναι από τους χώρους που μαζεύουν ρήπο. Τα κλειδιά. Ναι, είναι κάποιες λεπτομέρειες που τα κλειδιά. Δεν σκέφτεσαι και δεν ασχολείσαι. Πόσες φορές έχουν πέσει τα κλειδιά κάτω και τα έχουμε βάλει πάνω στο τραπέζι. Χιλιάδες. Άπειρες. Και δηλαδή κάτω μπαίνεις στο σπίτι και με τα παπούτσια και σου πέφτει κάτω, το ξαναβάζεις και πάνω. Και σου πέφτουν πάνω μέσα στο σπίτι, σου πέφτουν και εκτός σπιτιού και στον δρόμο. Πολλές φορές. Και το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης. Γενικά ό,τι έχει να κάνει με τηλεχειριστήριο και κοντρόλ της μουσικής, του στερεοφωνικού, οτιδήποτε. Βασικά ότι πιάνει το χέρι μας. Γενικά ότι περνάει χέρι. Πάντως, σε αυτό με τους καπνιστές που είπες, είναι ένα καλό να το ξεκινήσουν αυτό με τον μπαλκόνι, επειδή το κάνω και εγώ χρόνια, δηλαδή δεν κάνω πνίζω. Σύν ότι θα ελαττωθεί το τσιγάρο. Ναι. Δηλαδή, γιατί θα βαριέται το άλλος να σηκωθεί να πάει στο βασικά, μπαλκόνι. Βασικά το καλοκαίρι δεν έχω θέμα το χειμώνα, όμως λόγω του τυχή και τόσο κρύο. Αλλά το λυπάσω κιόλα στο σπίτι να το βλέπεις μέσα να μυρίζει καπνίλα. Ναι. Δηλαδή και καπνιστής να είσαι, όταν ανοίγεις την πόρτα και μένεις στο σπίτι, σου έρχεται αμέσως άσχημη μυρωδιά του καπνού. Θα το πούμε λίγο πιο και το θολό. Και καπνιστής να είσαι και να έχεις τους αποτυπώδεις κανόνες υγιεινής ή καθαριότητας, μόνο και μόνο θα κοιμηθείς σε ένα χώρο που υπήρχε καπνός. Ναι. Είναι ό,τι χειρότερο. δεν φεύγει μέσα από μέσα. Και σε βοηθάει και να το λατώσει. Δηλαδή, εγώ στο σπίτι μου δεν θα καπνίσω καθόλου. Γιατί ακριβώς καπνίζω στο μπαλκόνι και τώρα που να βάλεις μπουφάν το χειμώνα, να βγεις έξω, να κάνεις τσιγάρο, ας το καλύτερο να μην κάνεις καν. Σωστά. Και βοηθάει και σε λάτωμα. Εγώ ούτε στα αυτοκίνητα μου αφήνω να με καπνίσουν. Και είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Πάντως είμαστε νοικοκυρές. Εδώ είμαστε νοικοκυρές. Την άλλη φορά θα πούμε και άλλα tips. Τι λέμε, θα τα ξεσκαλίσουμε εκεί πέρα, θα βρούμε να τα μοιραστούμε μαζί σας, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε με μία υπέροχη καλεσμένη μας.